Πάμε όμως γύρω στον Ευάγγελο Ξενοφών, για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. 22χρονος λοιπόν πυροβόλησε 5 φορές τη μάνα του και εξαφανίστηκε. Μιλάμε για μια ιστορία που συνέβη πριν από λίγη ώρα, την μάθαμε εμείς. Εφημερίδα κεφαλονιά.gr, Ευαγγελάτος Ξενοφών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ξενοφώντα, καλησπέρα. Για πες μας τι ακριβώς έχει γίνει, καλησπέρα. Την απίστευτη ιστορία. Ακραίο φαινόμενο να το χαρακτηρίσω. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο φαινόμενο στην Κεφαλονιά. Τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και ασχολούμαι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μπήκε στο σπίτι του αργά χθες το βράδυ, ξημερώματα δηλαδή, έχοντας καταναλώσει αρκετά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Προφανώς έγινε κάποιο επεισόδιο με τη μητέρα του. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μία μητέρα, βλέποντας το γιο της, ας πούμε, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, θέλησε να του πει δύο κουβέντες παραπάνω. Ο 22χρονος άρπαξε την καραμπίνα που υπήρχε στο σπίτι και την πυροβόλησε 4 ή 5 φορές. Με αποτέλεσμα η άτυχη μητέρα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, να διαπιστωθεί ότι τα χτυπήματα είναι πάρα πολύ βαριά, χρειαζόταν αεροκομιδή, έγινε αεροκομιδή στην Πάτρα και πλέον παλεύει για τη ζωή της στο νοσοκομείο της Πάτρας. Είναι συγκλονιστικό. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Μάλιστα, είναι συγκλονιστικό. Ξαναλέμε λοιπόν, η γυναίκα, η μάνα, πυροβολήθηκε 5 φορές εξ επαφής από τον ίδιο της το γιο. Ο οποίος μετά την πράξη αυτή εξαφανίστηκε και υπάρχει ένα αυτοποκυνηγητό της αστυνομίας εδώ στην Κεφαλονιά, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης του βαρύτατου τραυματισμού της μητέρας του. Γνωρίζουμε σε τι κατάσταση είναι η υγεία της, αν είναι σε κρίσιμη. Πριν από λίγο είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Οι γιατροί φοβούνται πάρα πολύ για τη ζωή της. Μάλιστα. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να γλιτώσει η κυρία αυτή που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Γενικά η οικογένεια δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στην τοπική κοινωνία του Ληξιουρίου και της Κεφαλονιάς γενικότερα. Γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για την οικογένεια, Ξενοφώντα. Μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Δεν είχε δώσει ποτέ δεν είχε γίνει το παραμικρό στην οικογένεια. Υπάρχει πατέρας, υπάρχουν αδέρφια, υπάρχουν άλλα παιδιά. Σαφώς, υπάρχει και πατέρας και αδερφός. Ήταν και κάποιοι άλλοι μπροστά σε αυτό το συμβάν. Οι πληροφορίες λένε ότι η λογομαχία και το επεισόδιο έγινε μεταξύ του γιου και της μητέρας. Καταλαβαίνετε, η ώρα ήταν προχωρημένη, πιθανόν να κοιμόταν και ο πατέρας και οι υπόλοιποι της οικογένειας. Συγκλονίζει, ξαναλέμε, ένας γιος πιωμένος, τύφλα στο μεθύσι, να μπουκάρει στο σπίτι, να τσακώνεται με τη μάνα και να μην διστάζει να βγάζει το περίστροφο και να την πυροβολεί. Το όπλο το κατήχε νόμιμα ή παράνομα? Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν νόμιμα στο σπίτι. Ήταν το όπλο, ήταν νόμιμο? Ναι, νόμιμο, ναι. Κυνηγητική καραμπίνα. Όχι όπλο, κυνηγητική καραμπίνα. Με καραμπίνα, να πούμε λοιπόν. Για να το καραμπίνα, διευκρινίσουμε, ναι, αυτό. Δεν μιλάμε για ένα περίστροφο, αλλά μιλάμε για μια κυνηγητική καραμπίνα. Ναι. Τι θα σας πω. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι αδιανόητα. Είναι μια είδηση που έφτασε σήμερα στα δημοσιογραφικά γραφεία και έχει συγκλονίσει και θα συγκλονίσει με τα όσα στοιχεία βγαίνουν στο φως. Πάντως υπάρχει, όπως μας λες, ένα ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για να γίνει σύλληψη του γιου, του δράστη. Έχει πάρει μαζί και την καραμπίνα, την έχει αφήσει στο σπίτι, το γνωρίζουμε αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει και την καραμπίνα μαζί του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο δύσκολη η σύλληψή του. Δεν άκουσα καλά. Έζησε η μητέρα? Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι σε κρίσιμη. Στο νοσοκομείο. Άρα εδώ λοιπόν έχει φύγει, πυροβόλησε τη μάνα και πήρε και το όπλο και έχει φύγει. Είναι οπλισμένος και επικίνδυνος ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω να σας πω κατά πόσο είναι επικίνδυνος. Μα το είδαμε, το πυροβόλησε τη μάνα του με 5 φορές. Εντάξει, πιθανόν να μιλούσε εκείνη τη στιγμή το αλκοόλ και όχι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι. Μας έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα άνθρωποι από το νησί και υπάρχει μία πληροφορία και υπάρχουν φόβοι ότι ίσως να έχει βάλει τέλος στη ζωή του και να έχει αυτοκτονήσει
ο συγκεκριμένος. Είναι κάτι μέχρι, το μεταφέρουμε με πολύ... αυτή τη στιγμή δεν έχω εγώ αυτή την πληροφορία. Να το πούμε, το λέμε, τη μεταφέρουμε αυτή την είδηση με κάθε επιφύλαξη. Είναι κάτι το οποίο συζητάει ο κόσμος στο νησί, ότι υπάρχει πληροφορία και η φόβη ότι ίσως μετά από αυτό το συμβάν να κατάλαβε το τι ακριβώς έχει κάνει και να έχει δώσει στο τέλος της ζωής του. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε... Επί του πιεστηρίου να σας μεταφέρω τώρα, μου ήρθε μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο, συνελήφθη από τους αστυνομικούς ο δράστης. Άρα να πούμε λοιπόν ότι δεν ισχύει αυτό που μεταφέρουν οι κάτοικοι του νησιού, να το πούμε αυτό, και αυτή η εξέλιξη που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι συνελήφθη 22χρονος, λοιπόν, βρέθηκε και εντοπίστηκε και είναι στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης που πήγε να σκοτώσει τη μάνα του και την πυροβόλησε 5 φορές. Κοιτάξτε, οι πληροφορίες τρέχουν συνεχόμενα να τις παρακολουθούμε. Μόλις τώρα σας είπα ότι μου ήρθε μήνυμα στο κινητό ότι συνελήφθη ο δράστης. Μάλιστα. Περισσότερο θα έχουμε σε λίγο προφανώς. Ωραία, ξενοφώνω για οτιδήποτε νεότερο. Οι τηλεθεατές σας από την εφημερίδα κεφαλονία.gr σχετικά με την υπόθεση αυτή. Βεβαίως, θα το παρακολουθούμε και εμείς και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Κύριε, θα μπορεί να κάνω μια παρέμβαση. Βεβαίως. Επειδή άκουσα από το ρεπορτάζ ότι είπε ο συνάδελφός σας που μίλησε ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να μιλάει η γλώσσα του αλκοόλ, θέλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός περίγαγε τον εαυτό του σε κατάσταση μέθης, δηλαδή μιλάμε για υπαίτια κατάσταση μέθης που και προκάλεσε τις πράξεις αυτές. Σίγουρα, αν ζήσει η μητέρα του, μιλάμε για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ήδη τελεστήσα και για απόπειρα ακόμα ανθρωποκτονίας και δεν θα έχει καμία διαφορετική ποινική αντιμετώπιση και μεταχείριση επειδή ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Ενώ αν έχουμε την τραγική κατάληξη. Τον εαυτό του στην κατάσταση μέθης. Είναι πράξη που διέπραξε σε υπαίτια κατάσταση μέθης και θα έχει την ίδια ποινή που θα είχε σαν να ήταν. Σαν να είχε τα μυαλά του κανονικά και σαν να μην είχε περιγράψει τον εαυτό του. Να καλησπέρισω και τον δημοσίευμα του Καλαμπάκα, τον συνάδελφο που μόλις ήρθε στο στούντιο.